Το ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνάει, δεν πουλάει την ιστορία του και δεν θα επιτρέψει τη μετατροπή του ΕΣΥ σε ένα απαξιωμένο και προνοιακού τύπου σύστημα υγείας όπως επιθυμεί να το κάνει η κυβέρνηση. Εμείς υπερασπιζόμαστε τη δημόσια υγεία. Υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ, γιατί τα τρία αυτά γράμματα αποτελούν μέρος της ιστορίας μας. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν αυτό που άπλωσε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας, φροντίδας, αλλά και πραγματικής αλληλεγγύης στους Έλληνες. Και είναι δική μας ευθύνη, είναι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, η αναγέννηση του δημοσίου συστήματος υγείας στη σύγχρονη εποχή. Αυτά όμως θέλει το ΠΑΣΟΚ. Τι έκαναν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για την υγεία όλα αυτά τα χρόνια? Η επιχορήγηση των νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκε 860 εκατομμύρια από το 2015 ως σήμερα. Και αυτό αφορά και την προηγούμενη κυβέρνηση που δεν μπορεί να παριστάνει την ανεύθυνη. Όπως και η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει ονοματεπώνυμο. Αποτυχία των τόμων του ΣΥΡΙΖΑ, αποτυχία του οικογενειακού γιατρού της Νέας Δημοκρατίας, αφού από τους 3.500 γιατρούς που επικαλείται ο κύριος Πλεύρης, οι 2.200 δουλεύουν ήδη στην πρωτοβάθμια. Απουσιάζουν, γιατί άραγε, δημόσια κέντρα αποκατάστασης και χρονίων παθήσεων. Ένα στο Λεκανοπέδιο και ένα στο Αμύνταιο που δημιουργήθηκε με τις προηγούμενες κυβέρνησεις. Μόνο αν είναι δυνατόν με όλη αυτή την κατάσταση στη χώρα.